Έχουμε στα χέρια μας το καινούριο βιβλιαράκι που λέγεται «Θέληση για το καλό, η λυτρωτική ιδιότητα». Είναι από το βιβλίο «Μαθητεία στην έρωτα». Εδώ μέσα παρουσιάζεται μια διαδικασία που λέγεται λυτρωτική απελευθερωτική διαδικασία και επί της ουσίας είναι αυτή η μεταμόρφωση της προσωπικότητας. Η μεταμόρφωση της ουσίας και της μορφής του νου μας, των αισθήσεών μας και του φυσικού μας φορέα, των κυττάρων μας. Είπαμε ότι υπάρχει στη γη μια διπλή πραγμάτωση. Πάνω στο πνεύμα και πάνω στην ύλη. Πάνω στην ύλη είπαμε ότι αλλάζει ο μηχανισμός της ύλης. Γιατί? Για να ανταποκριθεί στο πνεύμα. Είναι περίπου σαν αυτό που είπαμε ότι για να επικαλεστούμε μία δύναμη, το πνεύμα, πρέπει η ουσία μας να αντιστοιχεί σε αυτό που επικαλούμαστε. Πρέπει να είναι συμβατή. Γι' αυτό και καθαριζόμαστε. Ο μηχανισμός λοιπόν ανταπόκρισης της ύλης στο πνεύμα είναι το πρώτο πράγμα που γίνεται πάνω στη γη. Το δεύτερο είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού του πνεύματος με τον οποίο τι θα κάνει το πνεύμα. Θα κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, θα μπορεί να φτιάξει αυτό το μηχανισμό της ύλης, γιατί δεν το φτιάχνει μόνη της. Το πνεύμα της το φτιάχνει με τη συνεργασία της. Και δεύτερον, μέσα από αυτό το μηχανισμό που της έφτιαξε, θα μπορέσει να την κυριαρχήσει. Άρα, χρειάζεται ένα μηχανισμό με τον οποίο πρώτον θα φτιάξει αυτόν τον μηχανισμό και δεύτερον θα κυριαρχήσει. Πάνω στην ύλη. Δηλαδή, αν μιλάμε για το μηχανισμό της ψυχής, για να μπορέσει η ψυχή μου να κυριαρχήσει πάνω στην ύλη μου, πρέπει να υπάρχει τρόπος να έρθουν σε επαφή και να την οικειοποιηθεί το πνεύμα μου. Γιατί αλλιώς, αν η ύλη μου οικειοποιηθεί το πνεύμα μου, τότε έχω εκποίηση των δυνάμεων του πνεύματος. Είναι αυτό που συνήθως συμβαίνει. Στη σελίδα 2, λοιπόν, λέει ότι είμαστε εκδήλωση του κοσμικού νοητικού πεδίου. Δεν είμαστε εκδήλωση νοητικού, του κοσμικού νοητικού. Αυτό σημαίνει πολύ, πολύ, πολύ ψηλά. Σημαίνει ένας κοσμικός νους. Υπάρχει και σκεπτομορφή, παράγει σκέψεις. Και εμείς είμαστε μέρος αυτών των σκέψεών του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί επειδή μας σκέφτεται, γι' αυτό και υπάρχει επαφή μέσω της οποίας μπορεί να μας δει, να μας ακούσει, να μας εφελκύσει, να μας αλλάξει,
εάν ήμασταν αποκομμένοι, δεν θα είχαμε αυτή τη διέλευση των παραγόντων που τους ονομάζουμε κυρίους της απελευθέρωσης, που είναι λυτρωτικοί παράγοντες, λυτρωτικοί για τις συνθήκες της γης. Μας λέει λοιπόν αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο είναι καθαρά αποκρυφιστικό, ότι ο πλανητικός λόγος, ο ίδιος αυτός καθεαυτός, έχει λυτρωτικό σκοπό. Άρα είναι σωτήρας λυτρωτής. Τις ιδιότητες αυτές τις ξέρουμε πολύ καλά από τη θρησκεία μας. Εντάξει, ο Χριστός είναι σωτήρας λυτρωτής. Μας λέει λοιπόν, ο πλανητικός λόγος είναι σωτήρας λυτρωτής. Η θέλησή του είναι αυτή. Στη συνέχεια λέει, ο Σανάτ Κουμάρα, που τον αντιπροσωπεύει, που είναι η προσωπικότητά του, εκπροσωπεί την προσωπικότητά του, είναι επίσης σωτήρας λυτρωτής. Γιατί? Γιατί καταγράφει τη σκέψη του πλανητικού λόγου και θέλει να εκτελέσει το σκοπό αυτής της σκέψης. Άρα η θέληση του πλανητικού λόγου γίνεται και η θέληση του Σανάτ Κουμάρα. Είπαμε ότι ο Σανάτ Κουμάρα έχει στείλει τους ανθρώπους του, το στρατό του, τους βούδες του, στη γη. Αυτοί έχουν ποια θέληση? Τη θέληση του αρχηγού τους, του Σανάτ Κουμάρα. Είναι λοιπόν και αυτοί βούδες λυτρωτές, απελευθερωτές. Κάνουν την εργασία τους και κατά την εκτέλεση της εργασίας τους εκπαιδεύουν κάποιους πάνω στον ίδιο σκοπό και στις ίδιες μεθόδους. Αυτοί με τη σειρά τους γίνονται απελευθερωτές, λυτρωτές, σωτήρες. Πού? Στο αντίστοιχο περιβάλλον. Με τη σειρά τους αυτοί εκπαιδεύουν και κάθε ένας που λυτρώνεται εκπαιδεύεται στις διαδικασίες της λύτρωσης, τις αναπαράγει. Και αυτοί που έχουν λυτρωθεί, λυτρώνουν τους υπόλοιπους και πάει λέγοντας. Εκατομμύρια. Κάθε τι λοιπόν που μεταμορφώνεται, εκδηλώνει τη θέληση την ανώτατη και γίνεται μία ευθεία γραμμή, όπου αυτό αναπαράγεται. Αλλά αναπαράγεται όχι εγκλωβιστικά, αναπαράγεται λειτουργικά. Στη σελίδα 2 λοιπόν λέει ότι ο πλανητικός λόγος όσον αφορά τη γη εκδηλώνει εστιασμένη σκέψη και σταθερή νοητική πρόθεση. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να εκδηλώσουμε αυτά τα δύο. Αυτά τα ίδια δύο. Δηλαδή, να έχουμε εστιασμένη σκέψη και να έχουμε σταθερή νοητική πρόθεση. Μόνο με αυτά και εμείς θα δημιουργήσουμε υλικό κόσμο. Δηλαδή, πράξεις στην ύλη. Δηλαδή μορφές, είτε είναι σκεπτομορφές νοητικές, είτε είναι αισθαντικές μορφές, είτε είναι καθαρά υλικές. Παραδείγματος χάρη, να φτιάξεις ένα άγαλμα, στο οποίο όμως να έχεις καταθέσει τον γραδασμό και την πρόθεση, που σημαίνει ότι ο άλλος όταν το βλέπει, αυτό που έχεις καταθέσει εκπέμπεται και βλέπει την ακτινοβολία του κραδασμού που εσύ έβαλες. Είναι σαν το φαγητό. Καλός μάγειρας είναι εκείνος, λέει, που πάει στην αγάπη του στο φαγητό. Αυτός που το τρώει, το νιώθει. Μάλιστα, αυτό είναι κραδασμός μέσα στην ύλη. Είναι δημιουργία, βάση πρόθεσης.
φτιάχνει ένα βιβλίο. Γυρνάει το παιδί τις σελίδες του και αυτό που εκπέμπεται το λυτρώνει. Γιατί έχεις καταθέσει ενέργεια λυτρωτική μέσα. Φυσικά ισχύουν και τα αντίθετα. Οι εγκλωβιστικές ενέργειες με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν μέσα στα αντικείμενα, μέσα στο χώρο. Και κυρίως είναι εγκλωβιστικές. Μέσα στους ανθρώπους, μέσα στον πολιτισμό. Έτσι. Τι κάνει λοιπόν ο πλανητικός λόγος, κατευθύνει τη σκέψη του από τα συγκεκριμένα επίπεδα του κοσμικού νοητικού πεδίου μέχρι κάτω. Το είδαμε και στο βιντεάκι, όταν βλέπαμε από το αρχικό πεδίο στο φυσικό διά της 7ης ιόπρακτης. Έχουμε λοιπόν τρεις λέξεις που δείχνουν τη διαδικασία. Λέγεται καταστάλαξη, παγίωση και ακτινοβολία. Καταστάλαξη είναι όταν αυτό κατέρχεται. Καταστάλαξη όταν αυτό σταλάζει, σταλαγματιά πέφτει κάτω εδώ. Αυτό που γίνεται παγιώνεται, δηλαδή σταθεροποιείται. Και στη συνέχεια ακτινοβολή. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει μέσα από αυτό το πνεύμα που έχει σταλαχτεί. Θα γίνει μεταμόρφωση της ουσίας. Και μέσα από τη μεταμόρφωση της ουσίας αυτής θα γίνεται σιγά σιγά όλο και πιο διαφανής η ουσία και η ακτινοβολία θα το διαπεράσει ώστε να φανεί η δόξα γύρω στο περιβάλλον. Θα φανεί η δόξα του πνεύματος αρχικά μέσα στην άβρα της μορφής και στη συνέχεια αυτό ραδιενεργά αυξανόμενο θα φανεί σε ολόκληρο το περιβάλλον. Έτσι λέει, η σκέψη του εκδηλώνεται σαν θέληση για το καλό. Είπαμε ότι εδώ ψηλά έχουμε την εκδήλωση της Θείας Θέλησης από το νέο ιεραρχικό όμιλο στο εθνικό πεδίο, από το νέο όμιλο εξυπηρετητών στο βουδικό πεδίο και από τον πολύ κόσμο στο νοητικό πεδίο ως καλή θέληση. Πιο κάτω στο αστρικό θα έχουμε εφεσιακούς για το ανώτερο αστρικό που υπάρχει ήδη καλό νοητικό μέσα. Θα έχουμε ορθή επιθυμία και θα έχουμε και ορθά κυριαρχημένα ένστικτα. Όλα κατατεθειμένα στην ανταπόκριση της Θείας Θέλησης. Για να επιτευχθεί ο Θείος Σκοπός, η Θεία Θέληση από πάνω μέχρι κάτω. Και μέσα από τα πράγματα που θα παράγει, από κάτω μέχρι πάνω. Τι ακτινοβολίες. Όταν λοιπόν η θέληση για το καλό του πλανητικού λόγου κρούει, η κρούση αυτή είναι λυτρωτικής απελευθερωτικής φύσης. Στη σελίδα 3 ψηλά. Κάθε φορά που ο μαθητής, ο εκπαιδευόμενος δηλαδή, φτάνει σε μία αποκάλυψη του θείου σκοπού, σημαίνει ότι κατανοεί όλο και περισσότερο το θείο σχέδιο και συμμετέχει τι κάνει.
κάνει πρώτα απ' όλα. Την προσωπικότητα. Τη φτιάχνει, την καθαρίζει. Λυτρώνει την τριπλή του προσωπικότητα, μας λέει. Έπειτα, επιζητά τη λύτρωση των συνανθρώπων. Μην κάνετε ποτέ το λάθος που δεν τα βάλετε στη σωστή σειρά. Πρώτα η δική σας λύτρωση και μετά η λύτρωση των γύρων σας. Δεν υπάρχει το ανάποδο. Στο ανάποδο όποιος προσπαθήσει, το κακό από το περιβάλλον τον έχει φάει. Τον έχει κάνει ορεκτικό. Πρέπει να έχεις το πνεύμα ενεργό μέσα σου και δυναμικά να έχει κυριαρχήσει στο νευρικό σου σύστημα, στην αισθαντικότητά σου, στο μυαλό σου, για να μπορέσεις να κυριαρχήσεις μετά στο περιβάλλον σου. Και πάλι λέει ο δάσκαλος Τιβετανός, μην νομίσεις ότι πρέπει να ασχοληθείς με τα προβλήματα όλου του κόσμου ή με όλα τα παγκόσμια προβλήματα. Ασχολήσου με αυτό που σου αναλογεί. Και όταν ο καθένας ασχοληθεί με αυτό που το αναλογεί, τότε όλα θα λυθούν. Η θέληση για το καλό, λέει, έχει τρεις ιδιότητες που εμπεριέχονται στην αγάπη. Θαλπορή, μαγνητική έλξη και θεραπεία. Όταν αυτές οι ιδιότητες υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, τότε είναι τμήμα ενός άστρα. Τότε συμμετέχει μαζί με άλλους μαθητές και εκπονδευόμενους μέσα στο ενεργειακό κέντρο του ίδιου του πλανητικού λόγου. Σιγά σιγά, όλο και με περισσότερη διάρκεια, βλέπεις τις καρμικές προδιαθέσεις και τις διευθετείς. Αυτές οι καρμικές καταστάσεις για τον πλανήτη μας είναι δυστυχία, θλίψη, πόνος και αγώνας. Εμπεριέχονται στην ίδια την ύλη, την αντίδραση, την αντίσταση της ύλης. Εντάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο μας τυχαίνει εμάς από την κακιά μας μοίρα. Είναι κάτι που είναι σύμφυτο στην ουσία της ύλης. Όταν όμως φέρουμε τις σύμφυτες ιδιότητες του πνεύματος, τότε αυτά όλα αλλάζουν. Το πώς ο πλανήτης Γη είναι μοναδικός στο σκοπό και τις τεχνικές του και προωθείται το μεγάλο αυτό λυτρωτικό πείραμα της εξέλιξης της ουσίας της ύλης, το είπαμε ξανά και ξανά σε αυτό το σεμινάριο. Οι άνθρωποι είμαστε το τέταρτο βασίλειο της φύσης. Είπαμε είμαστε και θεάνθρωποι και ζωάνθρωποι ταυτόχρονα. Άρα πρέπει να βρίσκουμε τις ισορροπίες, πρέπει να εκπαιδευτούμε από τους θεανθρώπους και να εκπαιδεύσουμε τους ζωανθρώπους, σε εμάς τους ίδιους. Στη σελίδα 5 κάτω-κάτω μιλάει για την επαγγελία. Η γη της επαγγελίας λέει ότι είναι η αίθουσα της μοίησης και είναι μέσα στο νου του Θεού. Δίνει δηλαδή το χωρόχρονο της γης της επαγγελίας. Καταρχάς, καθώς συμβαίνει η μοίηση, στην αρχή υπάρχει ευνίδιο αστροποβόλημα της ατομικής δόξας, εννοεί τη ραδιοβολία των φορέων, εννοεί την άβρα, το φως από την άβρα, και στη συνέχεια, σε επόμενες μοίησεις, αυτή η ραδιοβολία σμίγει με τη ραδιοβολία του σύμπαντος, του όλου. Στη σελίδα 6,
λέει και στη Σαμπάλα, η σκέψη του πραγματικού λόγου εγγράφεται στο Σανάτ Κουμάρα, ο οποίος την προβάλλει, την κατευθύνει και τη διατηρεί. Γιατί? Για να κάνει τη διαδικασία της λύτρωσης. Το πώς συμβαίνει αυτό με τους βούδες του και τις πτώσεις και τα σώματα και τα ενδύματα το εξηγήσαμε ήδη. Στη σελίδα 7 κάνει μία προτροπή. Λέει κάπου στη μέση ότι δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην ιδιότητα της αγάπης της ιεραρχίας. Λέει, δώστε σημασία και στην νοητικότητα της ιεραρχίας. Χρησιμοποιήστε το μυαλό σας. Γιατί υπάρχουν τρία πράγματα που εξαρτώνται από αυτό. Η πνευματική ελπίδα, η προσδοκία και η δυναμική πρόθεση. Αυτά είναι στοιχεία της νοητικότητας, μιας νοητικότητας όμως πολύ υψηλής, γεμάτης αγάπης, όπως είναι αυτή της ιεραρχίας. Όσοι έχουν πολύ εξελιγμένη νοητικότητα, ας ασχοληθούν με την καρδιά τους. Όσοι έχουν πολύ αναπτυγμένη καρδιά, ας ασχοληθούν με το μυαλό τους. Όπως και να το κάνουμε, είναι χέρι-χέρι που αυτά τα δύο, η καρδιά και η νοητικότητα, θα φέρουν τη μεγάλη αλλαγή, τη μεγάλη απελευθέρωση. Είναι σαν να θέλουμε με το μισό εγκέφαλο να επιτελέσουμε οποιοδήποτε έργο. Είναι αδύνατο. Χρειαζόμαστε για τα δύο ημισφαίρια και καθώς είπα ήδη, χρειαζόμαστε και την παρακεφαλή. Χρειαζόμαστε και το ειρηνικό εγκέφαλο. Χρειαζόμαστε δηλαδή και το ζωώδες ένστικτο, τον εγκέφαλο του ζώου, που όμως θα έχει κυριαρχηθεί και θα έχει γίνει πνευματικό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εάν το πετυχαίνουμε ή όχι, φαίνεται από την ίδια μας τη ζωή, από τις σκέψεις μας, από την υπομονή μας. Ας παραμείνουμε σταθεροί στις διαδικασίες, χρησιμοποιήστε τους διαλογισμούς. Μην ξεχνάτε όμως ότι η χρήση των διαλογισμών είναι χρήση πυρός. Μην ξεχνάτε ότι ο πυλός πρέπει να αναβαθμίζεται. Και για τον πυλό, θα το δούμε στο άλλο βιβλιαράκι που μιλάει για τους πνευματικούς πυνθήρες. Καθώς θα δούμε και τα επόμενα βίντεο της σειράς του σεμιναρίου Ασθενήσου. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τα βίντεο και μετά θα δούμε και τους πνευματικούς πυνθήρες. Εδώ στην στήλη της ιεράρχησης θα ελέγξουμε το τμήμα του πνεύματος. Μας λέει ότι στα υψηλότατα επίπεδα του πνεύματος η θέληση του αδιαίρετου όλου βρίσκεται ατόφια μέσα σε κάθε τι. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε και με τα ολογράμματα. Στη συνέχεια, τοποθετούμαστε για το τι είναι σαμπάλα, τι είναι σαμπαλική θέληση. Η σαμπαλική θέληση είναι η ηλεκτρική όψη κάθε ζωής και σχηματίζει την αρχική δύνη κέντρο δραστηριότητας. Αυτή η θέληση, όταν πηγαίνει να διοχετευθεί μέσα σε ολόκληρο τον πλανήτη και τα βασίλειά του, χρειάζεται τον ηλιακό άγγελο. Η θέληση του ηλιακού αγγέλου επεξεργάζεται και μετουσιώνει την ουσία της ύλης.
μέσα από τη δράση των πνευματικών ηλεκτρικών σπινθήρων. Στα βίντεο λοιπόν είμαστε σε αυτό το σημείο. Να δούμε ποιος είναι αυτός ο ηλιακός άγγελος, ποια είναι η εργασία του, τι σημαίνει επεξεργάζεται και μετουσιώνει την ουσία της ύλης και να μελετήσουμε και τους πνευματικούς πινθήρες. Τι είναι, ποια είναι η δράση τους. Όπως θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει να βλέπουμε το βίντεο «Συμπαντικός σκοπός» και σταματήσαμε ακριβώς στον ηλιακό άγγελο. Θα το δούμε λοιπόν από την αρχή και θα σταματήσουμε να αναλύουμε από το σημείο εκείνο και μετά. Η θέληση του συμπαντικού σκοπού στη γη. Ποιος είναι ο βασικός σκοπός της συμπαντικής ενέργειας? Η εξέλιξη της ουσίας των συστημάτων που αποτελούν το σύμπαν. Το ηλιακό μας σύστημα είναι ένα από αυτά. Γι' αυτό και η εξέλιξη της ουσίας του είναι ζωτική σημασίας για το σύμπαν. Το ηλιακό σύστημα, ως γνωστόν, εμπεριέχει τη Γη. Ο μικρός μας πλανήτης Γη αποτελεί κομβικό σημείο της εξέλιξης της ουσίας του σύμπαντος. Γιατί εδώ συμβαίνει μια κομβική διπλή τροποποίηση. Πρώτον, τροποποιείται ο μηχανισμός της ύλης για να μπορεί πλήρως να ανταποκριθεί στον έλεγχο του πνεύματος. Δεύτερον, τροποποιείται και ο μηχανισμός του πνεύματος για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τον μηχανισμό που η ύλη χρειάζεται και να πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο της ύλης. Ο σκοπός της συμπαντικής ενέργειας ολοκληρώνεται όταν πραγματοποιηθεί η ένωση της ίδιας της ύλης και του ίδιου του πνεύματος μέσα από τους τροποποιημένους αυτούς μηχανισμούς του πνεύματος και της ύλης. Για τα στάδια αυτής της επίτευξης συμμετέχουν στο έργο που πραγματοποιείται πάνω στο εργοτάξιο της γης, πολλοί παράγοντες, προερχόμενοι από ολόκληρο το σύμπαν και από ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα. Ο ηλιακός άγγελος ως εξελικτικός παράγοντας. Ποιος είναι αυτός ο ηλιακός άγγελος? Είναι η κορονίδα του προηγούμενου ηλιακού συστήματος ως προς την επίτευξη του ανθρώπου, δηλαδή
είναι ένας τέλειος άνθρωπος, όπως αυτός ολοκληρώθηκε στο προηγούμενο ηλιακό σύστημα. Έρχεται λοιπόν στη Γη, η οποία βρίσκεται να διατρέχει κύκλους που έχουν μείνει ανολοκλήρωτοι ως προς την ουσία της ύλης και την επαφή του πνεύματος με την ύλη, για να τις μεταδώσει όλη του τη γνώση, όλη του την επίτευξη. Αυτό ισχύει για όλα τα όντα. Κάθε φορά που ένα όν κατορθώνει να φτάσει σε μία επίτευξη, πρέπει να επιστρέψει σε εκείνους που αγωνίζονται για να επιτύχουν το ίδιο και να τους προσφέρει τα φώτα του, τη γνώση του, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να το κάνουν. Αυτό ονομάζεται θυσία, επειδή έχοντας οι ίδιοι τελειοποιηθεί, θα μπορούσαν να συνεχίσουν και όχι να επιστρέψουν για να εκπαιδεύσουν, να βοηθήσουν και να ανελίξουν. Είναι όμως αυτή η μέθοδος της προσφοράς ο δικός τους τρόπος για να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο, να πάνε παραπέρα. Αυτή η υπηρεσία είναι για αυτούς τους ίδιους μέθοδος ανέλυξης, παρόλο που έχουν επιστρέψει προς τα πίσω. Αυτό είναι κάτι που πρέπει καλά να το αντιληφθούμε, γιατί και εμείς ως άνθρωποι ατελείς, όποιο κομμάτι μας έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να προσφέρει σε εκείνο το τμήμα των ανθρώπων που το κομμάτι αυτό δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένο. Όπως και εμείς θα πρέπει να μάθουμε να παραλαμβάνουμε από άλλη ομάδα ανθρώπων που έχουν ολοκληρώσει δικά μας ανολοκλήρωτα κομμάτια. Έτσι, οι μεν βοηθάνε τους δε, και όλοι μαζί γινόμαστε ένα ενιαίο όλο, το οποίο όλο μαζί σφαιρικά ανελύσεται, προχωράει. Ο άγγελος λοιπόν αυτός, η τελειότητα αυτή, έρχεται στο ηλιακό σύστημα και δρά και μέσα στη Γη. Έρχεται σε επαφή με τον ίδιο τον άνθρωπο, τον άνθρωπο της γήινης ανθρωπότητας, και τον εκπαιδεύει. Βεβαίως, λόγω του υψηλού βαθμού εξέλιξής του, είναι λυτρωτής και σωτήρας, είναι απελευθερωτής. Την έννοια του εξελικτικού παράγοντα πρέπει να την διατηρήσουμε ενεργή μέσα μας, γιατί, όπως ήδη έχουμε πει, ο πλανήτης παίρνει από πολλούς εξελικτικούς παράγοντες για να μπορέσει να τροφοδοτήσει τις διαφορετικές του πλευρές και να προχωρήσει, να απελευθερωθεί. Εμείς δε, ακόμη και στο δικό μας βαθμό εξέλιξης, οι ίδιοι είμαστε εξελικτικοί παράγοντες μέσα στη Γη για όλα εκείνα τα βασίλεια της φύσης που βρίσκονται κάτω από το ανθρώπινο βασίλειο και τα οποία αναμένουν βοήθεια και λύτρωση.
Οι ηλιακοί άγγελοι εκπροσωπούν τη θέληση του συμπαντικού σκοπού. Είναι εκπρόσωποι. Την γνωρίζουν, τη θέληση αυτή, διότι γνωρίζουν το σκοπό. Την έχουν εγγράψει μέσα στο είναι τους. Η ίδια τους η παρουσία καθιστά ενεργό το συμπαντικό σκοπό όπου αυτοί βρίσκονται. Άρα, όταν αυτοί βρίσκονται στη γη, ο συμπαντικός σκοπός είναι ενεργός στη γη. Όταν βρίσκονται σε επαφή με την ανθρωπότητα, μέσα στην ανθρωπότητα ο συμπαντικός σκοπός γίνεται ενεργός. Ως εκ τούτου ελεύθερα κινούνται μέσα στις πλανητικές εξελίξεις των ηλιακών συστημάτων. Εδώ έχουμε μια έννοια που λίγο θα την ακουμπήσουμε. Τι σημαίνει ελεύθερα κινούνται? Οι ηλιακοί άγγελοι δεν βρίσκονται να έχουν θέμα με τον νόμο του περιορισμού που έχουν άλλες οντότητες μέσα στο σύμπαν. Γιατί οι ίδιοι έχουν καρμικό έλεγχο επί των ηλιακών συστημάτων του σύμπαντος. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και καρμικοί παράγοντες. Δηλαδή είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τον νόμο και ελέγχουν που ο νόμος αυτός βρίσκεται σε εφαρμογή. Καταγράφουν τις ατέλειες και χορηγούν εκείνη την ενέργεια με την οποία μπορεί το ατελές να ολοκληρωθεί. Αυτή η ορολογία λοιπόν, ότι κινούνται ελεύθερα, μας δίνει την έννοια μιας βασικής τους όψης, της καρμικής τους ιδιότητας. Επίσης, από αυτήν την πρόταση συνάγουμε ότι κινούνται σε όλους τους πλανήτες και σε όλα τα ηλιακά συστήματα. Άρα, έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν τι συμβαίνει παντού. Γι' αυτό και η δουλειά που κάνουν μέσα στο δικό μας μικρό ηλιακό σύστημα και ακόμη μέσα στη μικρή μας γη είναι σε αρμονία και σε συντονισμό με αυτό που συμβαίνει σε ολόκληρο το σύμπαν. Και προσφέρουν ειδική ποιότητα και ποσότητα ενέργειας για το ήδη περιγραφέν έργο. Τι παίρνει λοιπόν η γη, τι παίρνει η ανθρωπότητα, τι παίρνει ο καθένας από μας όταν επικαλούμαστε τον ηλιακό άγγελο? Ποιότητα και ποσότητα ενέργειας. Για ποιο σκοπό? Για απελευθερωτικό έργο. Είναι αυτοί οι οποίοι παρέχουν ζωή. Παρέχουν προδιαγραφές. Και παρέχουν και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε αυτές τις προδιαγραφές. Η ενέργεια των ηλιακών αγγέλων είναι συμπαντική πνευματική θέληση. Γι' αυτό και εμείς σήμερα ασχολούμαστε με τους ηλιακούς αγγέλους.
Το σεμινάριο είναι «Ας θελήσουμε» και η ανώτατη θέληση που μπορούμε να επικαλεστούμε και να προσεγγίσουμε είναι η θέληση των ηλιακών αγγέλων. Μέσω αυτών ξεπερνάμε ακόμη και τα όρια του ηλιακού μας συστήματος. Βρισκόμαστε μέσα στο είναι η θέληση του αληθινού ανθρώπου. Είναι ένας ορισμός αυτός που θα βρείτε συχνά. Τι είναι ο ηλιακός άγγελος, είναι ο αληθινός άνθρωπος. Γιατί το λένε έτσι, επειδή ήδη είπα ότι στο προηγούμενο ηλιακό σύστημα ήταν η τελείωση του ανθρώπου. Ήταν ο τέλειος άνθρωπος. Υπάρχει έννοια του πλήθους του αριθμού των ηλιακών αγγέλων. Υπάρχει, βεβαίως. Που σημαίνει ότι καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός στη γη. Όχι, όχι με αυτή την έννοια. Το πλήθος των αριθμών των ηλιακών αγγέλων έχει να κάνει με το πλήθος των κτύπων της καρδιάς του σύμπαντος και του αριθμού που επιτρέπεται να εξέλθουν σε κυκλοφορία. Είναι σαν να λέμε πόσο αίμα από την καρδιά μας μπορεί κάθε φορά να κυκλοφορήσει μέσα στο σύστημά μας. Κάτι ανάλογο είναι και με τους ηλιακούς αγγέλους. Επειδή φεύγουν μέσα από την καρδιά του σύμπαντος, με κάθε κτύπο της καρδιάς του, το πλήθος τους αναλογεί στο ρυθμό και στον κτύπο της καρδιάς και της ποσότητας αίματος που εξέρχεται από την καρδιά. Δεν έχει να κάνει με τόσο δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους της γης, πόσο είναι οι άνθρωποι της γης. Δεν έχει καμία σχέση. Εκφράζεται με την εκούσια παροχή ηλεκτρικών σπινθήρων που τους ονομάζουμε πνευματικούς σπινθήρες. Η παροχή εδώ χαρακτηρίζεται ως εκούσια. Σημαίνει ότι είναι συνειδητή και θεληματική. Αυτή είναι η δουλειά τους. Γι' αυτό κυκλοφορούν μέσα στα ηλιακά συστήματα και στους πλανήτες. Γιατί μεταφέρουν πνευματικούς πυνθύρες. Η έννοια των ηλεκτρικών σπινθήρων, η έννοια των θείων σπινθήρων και η έννοια των πνευματικών σπινθήρων είναι ανάλογες έννοιες που υποδηλώνουν επίπεδα έκφρασής τους. Δεν υποδηλώνουν τι είναι ανώτερο και τι είναι κατώτερο, υποδηλώνουν το πού βρίσκονται και πού κυκλοφορούν. Κατά σύμβαση, λέμε ότι οι θείοι σπινθήρες είναι πιο ψηλά. Όταν κατέρχονται, γίνονται ηλεκτρικοί σπινθήρες. Όταν κατέρχονται κι άλλο, είναι πνευματικοί σπινθήρες. Άμα κατέβουν κι άλλο, είναι ψυχικοί σπινθήρες. Άμα κατέβουν κι άλλο, είναι σπινθήρες ζωής. Όμως, όλο αυτό είναι ένα. Είναι σπινθήρες σε κάθοδο. Είναι ένα ρεύμα ζωής, ένα ρεύμα σπινθήρων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κβαντικά φορτία.
για να διαβιβαστεί η θέληση του ηλιακού αγγέλου διά της ψυχής στο φυσικό μας εγκέφαλο, χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένα όχι μόνο τα εθερικά ενεργειακά κέντρα της κεφαλής, αλλά αυτά να έχουν ενεργοποιήσει ικανοποιητικά με επάρκεια και τα φυσικά κέντρα της κεφαλής, τους αδένες και τα νεύρα. Αυτή είναι μία υπερπλήρης καρτέλα που παρέχει τεράστιο αριθμό πληροφορίας και επίσης τα κλειδιά με την ορθή σειρά. Είναι σαν να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένο ένα πάζελ, από το οποίο συνήθως όπου ψάχνετε και όπου το βρίσκετε λείπουν κάποια κομμάτια. Καταρχάς έχουμε το ρήμα διαβιβάζω, διαβίβαση. Αυτή είναι μία λέξη που χρησιμοποιούμε για να εξηγήσουμε τη μεταφορά ενέργειας, τη μεταφορά δυνάμεων. Τη χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να δούμε και τη θέληση, πώς περνάει από ανώτερο εξελικτικό παράγοντα σε πιο χαμηλό εξελικτικό παράγοντα. Εδώ έχουμε 3 σημεία. Ο ηλιακός άγγελος, η ψυχή και ο φυσικός μας εγκέφαλος. Αυτά τα 3 είναι ένα τρίγωνο. Όταν μπορέσουν να συνδεθούν μεταξύ τους, τότε έχουμε στον άνθρωπο μία έκλαμψη, γιατί αντιλαμβάνεται κάτι το πνευματικό. Μπορεί ο ηλιακός άγγελος να έχει επαφή με την ψυχή, αλλά να μην υπάρχει καμία επαφή με το φυσικό εγκέφαλο. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποια επίπεδα λειτουργούμε και μάλιστα μπορούμε να έχουμε πλήρη δραστηριότητα, αλλά να μην ξέρουμε τίποτε γι' αυτό. Γιατί ο φυσικός μας εγκέφαλος δεν είναι συνδεδεμένος. Μπορεί η ψυχή μας και ο φυσικός μας εγκέφαλος να είναι συνδεδεμένοι. Δύο άλλα σημεία. Αλλά αυτό το δίπολο, ψυχή-φυσικός εγκέφαλος, να μην συνδέεται καθόλου με τον ηλιακό εγκέφαλο. Με τον ηλιακό εγκέφαλο. Με τον ηλιακό άγγελο. Είπαμε και στα προηγούμενα βίντεο ότι η ψυχή μας με το πνεύμα μας και την προσωπικότητά μας μπορεί να είναι απολύτως άγνωστη μεταξύ τους. Το καταλαβαίνω με το κατώτερο, με το φυσικό, αλλά το δίπολο ψυχή-ηλιακός άγγελο μου φαίνεται λίγο απίθανο να είναι άγνωστη. Αυτό με παρεξελάει. Είναι πολύ άγνωστη μεταξύ τους. Μου δίνεις λίγο την καρτέλα, σε παρακαλώ. Διότι ηλιακός άγγελος και ψυχή είναι εδώ πέρα, εδώ ψηλά. Νιρβανικό ατμικό για να έχουν επαφή. Ενώ ο φυσικός εγκέφαλος με την ψυχή είναι μανασικό νοητικό, εδώ κάτω. Αν αυτό το επίπεδο δεν έχει επαφή με το κάτω, είναι μια γέφυρα η οποία είναι κομμένη.
Άρα υπάρχει η ζωή εδώ πάνω, αλλά εδώ δεν γνωρίζουμε τίποτα. Και για τη ζωή αυτή, εδώ πάνω, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Γιατί δεν υπάρχει σύνθεση. Έχουν άλλες δουλειές να κάνουμε. Είναι ο ίδιος τρόπος που η ψυχή με το φυσικό εγκέφαλο πάλι μπορούν να μην έχουν καμία σύνδεση. Ναι, αλλά η ψυχή δεν έχει δομήσει όλα τις τα πιο πάνω επίπεδα. Όχι ως γέφυρες. Τα έχει ως δεδομένα. Παράδειγμα, σε ένα κτίριο που δουλεύει ένας οργανισμός, σε ορόφους, υπηρεσίες. Για να έχουν σύνδεση οι υπηρεσίες των ορόφων μεταξύ τους, θα πρέπει να εγκαταστήσουν έναν μηχανισμό επαφής τους. Διαφορετικά κάθε όροφος θα εργάζεται ανεξάρτητα, παρόλο που είναι στην ίδια υπηρεσία και παρόλο που είναι στο ίδιο κτίριο. Είναι απαραίτητη αυτή η σύνδεση. Μπορεί να μας φέρεις κάποιο παράδειγμα πώς θα μπορούσε αυτό να συμβαίνει. Παράδειγμα, πιθανολογώ εγώ ότι αν ο φυσικός εγκέφαλος είναι αποκομμένος με τα πάνω, είναι στους πιο πολλούς ανθρώπους ή ενδεχόμενα σε έναν άνθρωπο με βαριά νοητική καθυστέρηση. Δεν είναι αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό. Αυτό είναι πολύ χαμηλό. Αυτό είναι όταν ο φυσικός εγκέφαλος και ο εθερικός εγκέφαλος του φυσικού δεν έχουν σύνδεση. Αυτό είναι εδώ κάτω. Ωραία. Μόνο εδώ κάτω. Μόνο εδώ. Πουθενά άλλο. Εμείς μιλάμε τώρα για συνθέσεις που έχουν τεράστιες αποστάσεις κραδασμικής διαβάθμισης. Δεν μιλάμε για το φυσικό και το εθερικό του φυσικού. Εδώ ένας ανθρώπινος εγκέφαλος φυσικός μπορεί να μην αναγνωρίζει την αστρική του ζωή. Και εκεί έχει μια πλήρη ζωή. Λοιπόν, σκέψου, είναι, αυτό δεν αναγνωρίζει εκείνο. Έτσι. Σκέψου αυτό, αν αναγνωρίζει αυτό ή αυτό. Αυτά είναι άλματα. Γκβαντικά άλματα. Άλλωστε, το ότι ζούμε όλοι σε μία λύθη είναι κάτι το οποίο βιώνουμε. Μόνο κάποιος που δεν πιστεύει σε άλλες βαθμίδες ζωής και αντίληψης μπορεί να νομίζει ότι ο βαθμός που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας είναι ικανοποιητικός. Είναι ελάχιστος. Τι αναγνωρίζουμε? Τι βλέπουμε? Εδώ λοιπόν, αυτή η τριπλότητα, ηλιακός άγγελος, ψυχή και φυσικός εγκέφαλος, για να είναι ενεργό, πρέπει στο κεφάλι μας τα ενεργειακά κέντρα να είναι ενεργοποιημένα. Όσοι ασχολούνται με ενέργειες γνωρίζουν και μιλάνε για τα τσάκρα της κεφαλής. Λέμε το 8ο πάνω στην κεραία, το 7ο λίγο πάνω από το κεφάλι, το 6ο περίπου πίσω από τα φρύδια, το 5ο στο λαιμό. Αυτά τα ενεργειακά εθερικά κέντρα, τα τσάκρα, μπορεί να είναι ενεργοποιημένα, μπορεί να μην είναι. Ή μπορεί να είναι σε κάποιο βαθμό ενεργοποιημένα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι σε κάποιους είναι. Λειτουργούν δηλαδή σε εθερικό επίπεδο. Ακόμη και αυτοί μπορεί να μην γνωρίζουν τίποτε για αυτή τη ζωή τους, αυτή την ενεργοποίησή τους εκεί. Γιατί πρέπει και τα φυσικά κέντρα της κεφαλής, που είναι οι αδένες και τα νεύρα, να είναι ενεργά, να ανταποκρίνονται, να έχουν γεφύρωση με τα εθερικά.
αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα των μαθητών, που ενώ βρίσκονται σε διαδικασίες κατανόησης και έχουν κάποιες εκλάμψεις, αντιλαμβάνονται πράγματα, στη συνέχεια πέφτουν σε έναν μαρασμό και αρχίζουν να αναρωτιούνται εάν βρίσκονται σε πνευματική σύνδεση ακόμα, αν συνεχίζουν και βρίσκονται στο σωστό δρόμο. Γιατί? Γιατί ο μηχανισμός του φυσικού τους εγκεφάλου δεν μπορεί να ανταποκριθεί με διάρκεια στο φως και συσκοτίζεται. Είναι, λέει, σαν να ανοίγουμε τα μάτια μας απότομα στο πολύ φως. Τι βλέπουμε? Σκοτάδι. Στραβωνόμαστε. Και δεν βλέπουμε. Και το φως είναι άπλετο. Αλλά εξαιτίας αυτής της ποσότητας και της έντασης του φωτός δεν βλέπουμε. Μέχρι να συνηθίσει το μάτι να οργανωθεί και σιγά σιγά να αρχίσει να ξεχωρίζει μέσα στο φως. Όταν λοιπόν από τα εθερικά κέντρα μας έρθει πάρα πολύ φως από πάνω, από τον ηλιακό άγγελο και από την ψυχή, τότε δημιουργείται μία συσκότηση. Αυτή η συσκότηση όμως, εάν έχουμε την υπομονή και το σεβασμό για αυτό που συμβαίνει, τότε θα δώσουμε στον εαυτό μας την δυνατότητα να παραμείνει μέσα σε αυτό το φως που παράγει το σκοτάδι και να το συνηθίσουμε, ώστε να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε εθερικά αυτό που συμβαίνει και να το μεταφράζουμε και στο φυσικό μας εγκέφαλο. Θέλει όμως πίστη, θέλει υπομονή. Θέλει να ξέρουμε ότι ο παράγοντας χρόνος παίζει το δικό του ρόλο και χρειάζεται σεβασμός. Κάθε τι που πέτυχες πρέπει να επαναληφθεί αυθόρμητα και φυσικά. Αλλά για να συμβεί χρειάζεται χρόνο ο μηχανισμός να προσαρμοστεί. Τι σημαίνει λοιπόν ότι τα φυσικά κέντρα, αδένες και νεύρα πρέπει να είναι ορθά ενεργοποιημένα? Σημαίνει ότι πρέπει να βρίσκονται σε υγιή κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε την υγεία μας, το σώμα μας, τον οργανισμό μας, οι αδένες μας να λειτουργούν ορθά, το νευρικό μας σύστημα να λειτουργεί όμορφα, αρμονικά, ήπια. Και πολλές φορές πρώτα πρέπει να δώσουμε χρόνο να συμβούν αυτά και μετά να ενεργοποιήσουμε και να πειράξουμε τα τσάκρα μας. Όλοι οι δάσκαλοι λένε μην πειράζετε τα τσάκρα σας, μην δημιουργείτε τεχνητά ανοίγματα. Γιατί αν δεν είστε έτοιμοι, αν οι αδένες σας και τα νεύρα σας δεν είναι έτοιμα, τότε πολλά δεινά έρχονται. Αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει. Αυτό πρέπει να μας δίνει την δυνατότητα με σαφήνεια να οργανώνουμε τη ζωή μας και να δίνουμε προτεραιότητες. Πώς θα ηρεμούμε το νευρικό μας σύστημα? Πώς θα διατηρούμε τους αδένες μας υγιείς, αγαθούς, σε μία ηθική που εναρμονίζεται με την ψυχή μας? Δεν μας καθυστερεί αυτό. Αυτό είναι το σπέβδε βραδέως, με το οποίο φτάνουμε σίγουρα
να ενεργοποιηθούμε ορθά μέσα στη φυσική μας ενσάρκωση και να επιτρέψουμε στο φως του ηλιακού αγγέλου και στο φως της ψυχής μας να εκφραστεί άπλετα. Προσεγγίσαμε κάπως τον ηλιακό άγγελο, την έννοια του ηλιακού αγγέλου. Τώρα θα δούμε τους πνευματικούς πυνθύρες. Ο ηλιακός άγγελος εποπτεύει τη δράση των πνευματικών σπινθύρων. Οι πνευματικοί σπινθύρες ενσωματώνονται μέσα στην ύλη. Έχουμε την έννοια της ενσωμάτωσης. Σημαίνει μέσα στο σώμα. Όπου γίνονται ένα με το σώμα, δεν ξεχωρίζουν. Θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε με το παράδειγμα του διαλύματος. Έχουμε ένα υγρό μέσα στο οποίο διαλύουμε κάτι. Διαλυτό. Δεν το βλέπουμε πια αυτό που διαλύσαμε, όμως η ιδιότητά του υπάρχει μέσα στο νερό. Η ιδιότητα αυτού που διαλύσαμε ενσωματώθηκε μέσα στο νερό, μέσα στο υγρό. Όταν το πιούμε θα ενσωματωθεί αφομοιούμενο μέσα στο δικό μας σώμα. Έτσι. Είναι άλλο το τμήμα το οποίο θα βγει μη αφομοιωμένο και είναι άλλο το κομμάτι που θα ενσωματώσουμε. Η έννοια λοιπόν των πνευματικών σπινθύρων, παρόλο που είναι μια αφηρημένη έννοια, όμως γίνεται πολύ συγκεκριμένη όταν φανταστούμε ότι είναι ιδιότητα ηλεκτρισμού, είναι ιδιότητα φωτός, που μπαίνει μέσα στην ύλη μας, μέσα στο σώμα μας. Και δρούν, τροποποιώντας τη λειτουργία της ύλης. Της ενσωμάτωσης, η δράση. Όταν δεν έχετε σίδηρο στον οργανισμό σας και παίρνετε φαρμακευτικά σίδηρο, γιατί το παίρνετε? Γιατί χρειάζεστε ο σίδηρος να λειτουργήσει στον οργανισμό σας, να παράγει αυτό που ο σίδηρος παράγει στο αίμα και σε ολόκληρο το σύστημά μας. Με τον ίδιο τρόπο, όταν το φως αυτό που είναι οι σπινθύρες μπουν μέσα μας, μπαίνουν για να προσφέρουν τη δράση της ιδιότητάς τους. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε πολύ πρακτικά. Γιατί είναι έννοιες, δρόσες, ζωντανές και είναι μέσα μας. Είναι γύρω μας. Είναι μέσα στο συνάνθρωπό μας. Είναι μέσα στον ήλιο. Είναι στην ψυχή μας, είναι παντού. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ενσωμάτωσης και αυτής της δράσης? Η λειτουργία της ύλης να τροποποιηθεί. Να αλλάξει.
Γιατί να αλλάξει, το έχουμε ήδη πει στα προηγούμενα βίντεο. Ο τρόπος με τον οποίο θα αλλάξει είναι αυτό που όλοι ψάχνουν. Ο τρόπος που εδώ λέμε είναι με την ενσωμάτωση πνευματικών σφινχτήρων. Πώς τους ενσωματώνουμε? Με επίκληση. Με εφέλκυση. Και με πολύ αγνά σώματα, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν εντός μας και να διαλυθούν εντός μας. Να είμαστε κατάλληλοι για την παραλαβή τους. Που σημαίνει ότι μπορεί, αν δεν ισχύει το τελευταίο, να έρθουν και να ξαναφύγουν. Βεβαίως. Εάν είσαι αποθητικός στους πινθύρες, μαγνητικά, φυσικά, δεν θα εισέλθουν. Ενώ τους έχω κατεβάσει. Ενώ τους έχεις κατεβάσει, θα τους παραλάβει κάποιος άλλος. Η ποιότητα δηλαδή δεν είναι συμβατή. Συγγνώμη. Ναι. Η ποιότητα δηλαδή, ποιά μου είναι συμβατή με τους πνευματικούς πινθύρες που εγώ επικαλέστηκα. Επικαλείσαι τους πινθύρες. Και κατέρχονται. Ναι. Πώς να φυτευτούν μέσα σου, εάν δεν είσαι συμβατή? Είναι αυτό που η παραβολή λέει, το σωστό έδαφος, το άγωνο έδαφος, το γόνιμο έδαφος, το πετρώδες. Οι σπόροι πέφτουν, αλλά για να φυτρώσουν χρειάζονται μια καταλληλότητα. Τώρα, αυτό που λέμε συμβατούς είναι η ευρία έννοια, λογικά. Ευρύτατη. Πολύ ευρύτατη. Ναι. Βάση της συμπαντικής συνταγής. Η φόρμουλα αυτής της συνταγής ονομάζεται πνευματική σφραγίδα. Σας δίνω εδώ μία τεράστια έννοια. Η συμπαντική συνταγή βρίσκεται ολόκληρη, ενσωματωμένη, μέσα στην πνευματική σφραγίδα, που είναι ο ίδιος ο πνευματικός πινθύρας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε αυτή την έννοια της πνευματικής σφραγίδας, που είναι οι πνευματικές πινθύρες, διότι εάν την κατανοήσουμε, θα έχουμε κατανοήσει το μηχανισμό με τον οποίο η συμπαντική θέληση μέσα από τους ηλιακούς αγγέλους διανέμεται δια των πνευματικών σπινθήρων μέσα από την αναπνοή μας. Την εισπνέουμε, τη διαθέτουμε μέσα μας, την έχουμε. Πρέπει να την αφήσουμε να ενεργοποιηθεί. Και μας παρέχουν συνεχώς τροφοδοσία για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Είναι άλλο τμήμα της συνταγής η ενσωμάτωση και είναι άλλο τμήμα της συνταγής η τροποποίηση του μηχανισμού. Με το παράδειγμα του σιδήρου που σας είπα προηγουμένως, που παίρνουμε για να έχουμε στο αίμα μας, είναι άλλο να ενσωματώσει σίδηρο, που μπορεί να παίρνεις και να κάνεις εξετάσεις και να δείχνει ότι δεν έχεις, γιατί δεν ξέρεις να το αποθηκεύσεις, λέει ο γιατρός. Στη συνέχεια ψάχνεις πώς θα μπορέσει ο οργανισμός σου να μάθει να το αποθηκεύει. Σου λέει ότι εάν κάποιοι παραλήπτες μέσα στον οργανισμό σου του σιδήρου είναι βουλωμένοι, δεν μπορεί να γίνει σύνδεση του σιδήρου με
το τμήμα εκείνος το οποίο θα το συγκρατήσει και θα το αποθηκεύσει. Πηγαίνεις λοιπόν ιατρικά και αγωνίζεσαι να ξεβουλώσεις τα σημεία εκείνα. Πώς? Με κάθαρση. Με τους απλούς τρόπους ξεβουλώματος κάθε αγωγού. Στη συνέχεια αρχίζει ο οργανισμός σου και μαθαίνει, τροποποιείται, μαθαίνει να συγκρατεί το σίδηρο. Και μετά όμως, αφού τον συγκρατεί, πρέπει να τον χρησιμοποιήσει. Αυτός είναι άλλος μηχανισμός. Δεν λέμε δηλαδή πράγματα τα οποία είναι πολύπλοκα. Λέμε πάρα πολύ απλά πράγματα, εάν δεχθούμε να βάλουμε την απλή γνώση που έχουμε για πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο σώμα μας, μηχανισμούς λειτουργίας του σώματος, και τους κατανοήσουμε και στο επίπεδο του πνεύματος. Η πνευματική σφραγίδα χρησιμοποιείται πρώτον επί της ύλης, δεύτερον μέσα στην ύλη. Προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά σας αυτές τις δύο έννοιες μέσα από αυτές τις εικόνες, αυτές τις αναλογίες. Όταν η πνευματική σφραγίδα μπαίνει επί της ύλης, είναι για παράδειγμα όταν στον άρτο μπαίνει η σφραγίδα του Ιησού Χριστού. Στον άρτο που πηγαίνουν στην εκκλησία για να διαβαστεί, στο πρόσφορο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, έτσι για να το συλλάβουμε. Όταν είναι μέσα στην ύλη, σας έχω βάλει την εικόνα της βασιλόπιτας που έχει μέσα το φλουρί. Μέσα στην ύλη, εντάξει. Επί της ύλης, μέσα στην ύλη. Παράδειγμα, επί της άβρας μου σημαίνει ότι στο ακρότατο σημείο που βρίσκεται η άβρα μου υπάρχει μία σφραγίδα, ένα σύμβολο, μία δύναμη. Μέσα στην άβρα μου σημαίνει ότι κυκλοφορεί μέσα, εντός. Όπως και να έχει, είναι δύναμη. Σημαίνει δύναμη. Σημαίνει παροχή ζωής, παροχή ενέργειας. Είπαμε συγκεκριμένες ιδιότητες και συγκεκριμένες ποσότητες. Η απελευθέρωση της ενέργειας από την πνευματική σφραγίδα για την οποία μιλάμε φέρει στην ύλη του μικρού μας πλανήτη παροχή ζωής. Το έργο της παρεχόμενης ενέργειας είναι να τροποποιήσει κάθε τι παγιωμένο. Παρέχεται ενέργεια, παρέχεται ζωή. Έχουμε παροχή ενέργειας, παροχή ζωής. Τώρα, την έννοια της τροποποίησης του παγιωμένου τη μελετήσαμε στο βίντεο που λέει κάθε τι παγιώνεται όταν φτάσει σε μία συγκεκριμένη βαθμίδα εξέλιξης με την οποία δεν θα εξελιχθεί άλλο. Παγώνει. Ό,τι ήταν, έγινε. Εκεί σταματάει. Εκεί αρχίζει η αρτηριοσκλήρωση, που λέμε. Αρχίζει η σκλήρυνση. Αυτό το οποίο κινείται πλέον αποκτά άλατα και πάβει να κινείται. Παγιώνεται. Στη συνέχεια είπαμε ότι αυτό το οποίο παγιώνεται βιοδιασπάται
για να χρησιμοποιηθεί η ύλη του όπως γίνεται στην ανακύκλωση. Λοιπόν, για να συμβούν όλα αυτά, χρειάζεται παροχή ενέργειας και αυτό γίνεται μέσα από τη φόρμουλα της πνευματικής σφραγίδας, μέσα από τους σφυνθήρες. Απελευθερώνει τα επιμέρους στοιχεία του και τα επανακατευθύνει σε νέες συσχετήσεις, σε νέες διευθετημένες σχέσεις. Κανείς δεν θα πρέπει να στενοχωριέται για αυτό το οποίο βιοδιασπάται. Γιατί το αποτέλεσμα θα είναι κάτι καινούριο. Κάτι ακόμη καλύτερο. Τώρα, ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να επανακατευθύνει την ενέργεια ώστε να δημιουργηθούν οι νέοι συσχετισμοί, να γίνει ο νέος πολιτισμός? Όλοι αυτοί τους οποίους ονομάζουμε εξελικτικοί παράγοντες. Αυτοί φέρουν το σκοπό και το σχέδιο. Στην καρτέλα μας αυτό το δίνουμε ως εξής. Στην ψυχή, εδώ στη συνέχεια αυτού που διαβάσαμε στην αρχή του βίντεο, έχουμε την ιεραρχική θέληση που είναι μεσολαβητική, γιατί γεφυρώνει και ενώνει τους κόσμους, τη θέληση του νοημένου που είναι η χρήση των ενεργειών και της ψυχής και του πνεύματος για σκοπούς απελευθερωτικούς, και η θέληση της μαθητείας που είναι η καθυπόταξη και διοχέτευση της ενέργειας ολόκληρης της προσωπικότητας στο να μάθει τους νόμους της ψυχής και τους νόμους του πνεύματος. Αυτή είναι η μαθητεία. Αυτή είναι η μοίηση. Αυτή είναι η ιεραρχία. Αυτή η τριπλότητα εδώ που παρουσιάζουμε στη ψυχή είναι αυτοί που απελευθερώνουν και αυτοί που επανακατευθύνουν και παράγουν τις νέες αυτές συσχετήσεις και τις νέες σχέσεις. Αυτοί είναι οι παράγοντες. Που βρίσκονται όλο ένα πιο κοντά να εκφράσουν τη συμπαντική θέληση, όπως αυτή μας γίνεται γνωστή μέσα από το έργο των ηλιακών αγγέλων. Η παροχή ζωής ονομάζεται η πνευματική θέληση του πνεύματος επί της ύλης, επειδή η παρεχόμενη ενέργεια πηγάζει από πολύ υψηλά κραδασμικά επίπεδα και παρέχει πολύ υψηλές συχνότητες που διαπερνούν εξαναγκαστικά τους βαρύς κραδασμούς της πυκνής ύλης. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο οποίος φέρει τα σκουπίδια, τον είδατε προηγουμένως να τα κρατάει, με την παρουσία του Θείου Πνεύματος,
τα σκουπίδια αυτά εξαερώνονται και ο ίδιος απαλλάσσεται, απελευθερώνεται από αυτό το βάρος. Όταν υπάρχουν υψηλές συχνότητες, τότε οι κραδασμοί της ύλης αναγκαστικά υφίστανται αλλαγές. Αυτό στην ιατρική το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και εσείς έχετε άπειρα παραδείγματα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ώστε να εξηγήσετε αυτό. Τους επιβάλλεται, εξαλείφοντας κάθε εμπόδιο αλλαγής. Στην πολύ σημαντική χριστιανική προσευχή, όπου λέμε «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσε αγαθέ τας ψυχάς ημών». Τι λέει όλα αυτά? Ποια είναι η διαφορά? Καμία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και προσευχές άλλων θρησκειών. Απλώς, αυτό είναι πιο κοντά μας, επειδή είναι κομμάτι του πολιτισμού μας και του τρόπου που μεγαλώσαμε. Είναι τεράστια η δύναμη αυτών των προσευχών. Ποιος είναι ο βασιλεύς των ουρανών? Τι σημαίνει ελθέ και σκήνωσον? Δεν είναι επίκληση, εφέλκυση? Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, δεν είναι κάθαρση? Και σώσον αγαθέ, δεν είναι απελευθέρωση? Στην περίπτωση αυτή ονομάζουμε τη θέληση του πνεύματος θεία παρέμβαση και θεία χάρη. Η παροχή ζωής ονομάζεται και πνευματική θέληση της ίδιας της ύλης, επειδή η πνευματική σφραγίδα μέσα στην ύλη καταλήγει να αφομοιωθεί από την ύλη. Με αυτό που λέει εδώ, βλέπουμε ότι το παράδειγμα της βασιλόπιτας που είχε μέσα το φλουρί είναι ανεπιτυχές, διότι το φλουρί της βασιλόπιτας ποτέ δεν θα διαλυθεί μέσα στη βασιλόπιτα. Όμως απλώς ήταν για να δείξουμε το μέσα στην ύλη. Εδώ όμως μπορούμε να φέρουμε το παράδειγμα, το προζύμι μέσα στο ζυμάρι που γίνεται ένα και του επιτρέπει να φουσκώσει και να κάνει διαδικασίες. Λέμε το ζυμάρι είναι ζωντανό. Επίσης μπορούμε να φέρουμε το παράδειγμα των βάκυλων που κάνει το γιαούρτι. Πάλι είναι κάτι ζωντανό που αφομοιώνεται και το μετατρέπει. Η πνευματική λοιπόν σφραγίδα παράγει αυτό το πράγμα. Παράγει αυτή την αλλαγή. Είναι μια αλλαγή που τροποποιεί την ύλη, επειδή ενσωματώθηκε η σφραγίδα. Και μετά η ύλη έχει πνευματική θέληση. Αυτό είναι και όλο το ζητούμενο.
Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Γενόμενη ο ίδιος ο μηχανισμός της. Ο πνευματικός μηχανισμός της ύλης. Η παροχή ζωής ονομάζεται και πνευματική θέληση της ίδιας της ύλης, επειδή η πνευματική σφραγίδα μέσα στην ύλη καταλήγει να γίνει ο ίδιος ο μηχανισμός της. Δεν είπαμε στη διπλή τροποποίηση που συμβαίνει πάνω στον πλανήτη της Γης ότι η μία τροποποίηση ήταν να δημιουργηθεί, να παραχθεί ο μηχανισμός της ύλης με τον οποίο η ύλη θα ανταποκρίνεται στο πνεύμα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τους πνευματικούς πυμφύρες, που είναι πνευματικές σφραγίδες και φέρουν τον ίδιο τον νόμο του πνεύματος. Και ο νόμος ενσωματώνεται και η ύλη γίνεται πνευματική, γιατί ανταποκρίνεται στον νόμο του πνεύματος. Δεν υπάρχει πνευματικός άνθρωπος ή πνευματική ύλη ή οτιδήποτε που να μην ανταποκρίνεται στον νόμο του πνεύματος. Εάν δεν ανταποκρίνεται, δεν είναι πνευματικός. Στην περίπτωση αυτή, ονομάζουμε την πνευματική θέληση. Πες το μου. Είναι βέβαιη η αφομοίωση από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί η πνευματική σφραγίδα μέσα στην ύλη. Όχι. Διότι υπάρχουν τα σκότη στον άνθρωπο και στην ύλη. Και αν αυτά τα σκότη είναι πιο ενεργά από την θέλησή μας να συγκρατήσουμε το πνεύμα μέσα μας, τότε τα σκότη θα διαλύσουν, θα ακυρώσουν, θα καταστήσουν ανενεργή την πνευματική σφραγίδα. Είναι σαν να αδειάζουν την μπαταρία της και πάβει να είναι ενεργή. Αυτό συμβαίνει μέσα μας, αυτό συμβαίνει από το περιβάλλον μας, αυτό συμβαίνει από τον πολιτισμό μας, συμβαίνει από την εκπαίδευσή μας, αυτό είναι ο σκοταδισμός. Όμως, εάν εμείς γνωρίζουμε τι συμβαίνει και αν η θέλησή μας είναι δυνατή, τότε συνεχίζουμε να επικαλούμαστε, συνεχίζουμε να αφιερωνόμαστε, συνεχίζουμε δηλαδή να κρατάμε ενεργό το κύκλωμα με το πνεύμα για να κινείται συνεχώς το ρεύμα από το πνεύμα σε εμάς και από εμάς προς το πνεύμα. Τότε το πνεύμα, με τους δικούς του μηχανισμούς, αυτό θα το αποκαταστήσει. Εάν όμως τα σκότη, αφομοιώνοντας το φως, εξαφανίζοντάς το ή χρησιμοποιώντας το για ιδιωτελείς τους σκοπούς, για ίδιους σκοπούς που λέμε, είναι πιο δυνατά από τη θέλησή μας, τότε χαζεύουμε σε εισαγωγικά. Χαζεύουμε σημαίνει δεν έχουμε την πνευματική διάβγεια να κρατήσουμε ενεργό το κύκλωμα. Και τότε τουλάχιστον πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον συνάνθρωπό μας που ξέρουμε ότι διαθέτει ενεργό το κύκλωμα. Του ζητάμε βοήθεια, καταθέτουμε τη θέλησή μας να επαναενεργοποιήσουμε το μηχανισμό του κυκλώματος με το πνεύμα
μας συνδράμει. Είναι σαν να φωνάζουμε κάποιον που έχει δυνατή μπαταρία στο αυτοκίνητό του να μας γεμίσει, να μας φορτίσει την μπαταρία του δικού μας αυτοκινήτου που άδειασε, για να πάρει μπροστά το αυτοκίνητο και μετά θα πρέπει να ασχοληθούμε με την μπαταρία μας. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Εάν το αφήσουμε έτσι, λίγο παραπέρα θα ξανασυμβεί το ίδιο. Θα τον ξαναφωνάξουμε να μας τη φορτίσει με τη δικιά του μπαταρία. Πόσες φορές θα γίνει αυτό? Στο τέλος η μπαταρία μας θα φτάσει ακόμη και με την δική του μπαταρία να μην παίρνει μπροστά. Άρα έγκαιρα, ας κάνουμε τις διαδικασίες εκείνες με τις οποίες θα γίνεται μια αποκατάσταση του οργανισμού όσο υπάρχει χρόνος. Εδώ, σε αυτήν την καρτέλα, την επόμενη του βίντεο, δίνουμε μία ορολογία πάρα πολύ σημαντική, την οποία θα την δούμε εκτενέστερα ακόμη στο επόμενο σεμινάριο, στο «Ας μαθητεύσουμε». Είναι η απελευθερωτική διαδικασία και η μετουσίωση. Είναι συνώνυμα. Η μετουσίωση είναι η αλλαγή της ουσίας από έναν κραδασμό σε έναν διαφορετικό κραδασμό που την κάνει να αλλάζει επίπεδο, και αυτή η αλλαγή επίπεδου είναι απελευθέρωση. Όταν γίνεται προς τα άνω. Της ίδιας της ύλης, απελευθερωτική διαδικασία και μετουσίωση. Χαρακτηρίζεται από προγραμματισμένη πρόθεση και ειλικρίνεια σκοπού. Αυτή την ορολογία καλά θα κάνουμε να την προσέξουμε, διότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας χαρακτηρίσει. Αν ο σκοπός μας είναι ειλικρινής ή όχι, είναι αυτό που θα δώσει ή δεν θα δώσει πραγματικά αποτελέσματα. Δηλαδή, αν ήμασταν ειλικρινείς ως προς τη θέλησή μας να απελευθερωθούμε ή ως προς τη θέλησή μας να παραμένουμε σε σύνδεση με το πνεύμα, τότε δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι εξελικτικοί παράγοντες που εργάζονται και καταθέτουν την ενέργειά τους και τις ιδιότητές τους ούτε μας ακούνε, ούτε μας βλέπουν, ούτε νοιάζονται για μας. Είναι παρόντες, είναι χορηγοί ζωής, αλλά πρέπει και εμείς να διαθέτουμε κάποια φόντα, κάποια δεδομένα, όπως η ειλικρίνεια. Και επίσης, μια πρόθεση που να είναι προγραμματισμένη. Αυτό είναι σε συντομία μια εξήγηση του τι είναι μαθητεία. Η μαθητεία είναι προγραμματισμένη πρόθεση. Όταν, για παράδειγμα, θέλετε να μαθητεύσετε δίπλα σε έναν τεχνίτη, η πρόθεσή σας να μάθετε αυτή την τέχνη σας κάνει να προγραμματίσετε τη ζωή σας κοντά σε αυτόν τον τεχνίτη και να προγραμματιστείτε με τρόπο που αυτό να μαθευτεί. Όταν, λοιπόν,
θέλετε να μάθετε την τέχνη της ψυχής σας, τότε πρέπει επίσης να προγραμματιστείτε με πρόθεση. Δηλαδή να μαθητεύσετε. Πολύ αναλυτικά αυτό την επόμενη φορά. Όμως έπρεπε εδώ να σας το δώσω, επειδή η πνευματική θέληση πρέπει να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλιώς δεν είναι πνευματική και δεν είναι αληθινή. Έτσι λοιπόν, εάν θέλετε να δείτε αν ένας άνθρωπος πραγματικά είναι πνευματικός ή αν πραγματικά είναι μαθητής του πνεύματος, δείτε αν τα διαθέτει. Και φυσικά αναρωτηθείτε για εσάς τους ίδιους. Θυμάστε στο προηγούμενο σεμινάριο του οραματισμού που είχαμε πει ότι εκεί που είναι τα πόδια μας, οι πατούσες μας, εκεί που πατάνε τα πέλματα των ποδιών μας, εκεί βρίσκεται και η συνείδησή μας. Γι' αυτό βλέπετε μπροστά σας τα ακτινοβόλα πέλματα. Από τον ηλιακό άγγελο φτάσαμε στην ακτινοβολία των πελμάτων. Να ξαναδούμε. Βέβαια.